Πάμε να πιάσουμε το κομμάτι των τροχαίων συμβάντων, των τροχαίων ατυχημάτων. Έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία, προκύπτουν από ελέγχους και βεβαιώσεις παραβάσεων από ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λίγο να δούμε. Κρητικές παραβάσεις από 11 έκτου έως 17 έκτου, δηλαδή τελευταία εβδομάδα. 11.473 οι έλεγχοι σε οχήματα και 2.252 βεβαιώσεις παραβάσεων, πρόστιμα δηλαδή. Υπερβολική ταχύτητα 273 παραβάσεις, μη χρήση προστατευτικού κράνους 239, οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, δηλαδή οδηγούν μεθυσμένοι 127, δε φορούν ζώνη ασφαλείας 89, αντικανονική ελιγμή 81. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 65, χρήση κινητού τηλεφώνου 31, αντικανονικό προσπέρασμα 30, παραβίαση ρυθρού σηματοδότη 20 και λοιπές παραβάσεις 1.297. Συμπέρασμα ότι δεν βάζουμε μυαλό. Παρουσιάζει εδώ η εκπομπή σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες αυτά τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους ελληνικής αστυνομίας και τι παρατηρούμε, τι συμπεραίνουμε, ποια είναι η κεντρική ιδέα, ότι οι κρητικοί οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα, αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα από τη μία και από την άλλη φαίνεται ότι τώρα τελευταία δεν φορούν και κράνος. Πάμε λίγο να πιάσουμε το θέμα με φόντο και τροχαία συμβάντα κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους νέοι άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες στο νησί της Κρήτης. Πάμε στον κύριο Γιάννη Χλιαουτάκη, τον ομότυπο καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ και μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας. Καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγικά όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή. Το ρεπορτάζ που κάνετε είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Σας συγχαίρω ακόμα μια φορά το ότι ασχολείστε, επιμένετε, επιμένουν οι οδηγοί, οι κριτικοί να μην εφαρμόζουν τους κανόνες. Εμείς επιμένουμε στο ρεπορτάζ, εσείς επιμένετε σε προτροπές και συμβουλές και πολύ καλά κάνετε, αλλά βλέπουμε ότι για ακόμα μια φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς είμαστε πρωταθλητές με αρνητική αυτή η συμπεριφορά. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε, ότι η οδήγηση είναι θέμα καταρχήν ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το αν οδηγούμε όπως πρέπει σημαίνει ότι ζούμε όπως πρέπει, ταυτίζουμε δηλαδή τον τρόπο ζωής που έχουμε με την οδήγηση που κάνουμε. Σημαίνει ότι στην Κρήτη συνεχώς επιμένουμε να παραβιάζουμε τους κανόνες, να οδηγούμε απρεπώς, να μην παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις κατά την οδήγηση, ενώ γνωρίζουμε θεωρητικά πάρα πολύ καλά ο κάθε οδηγός ότι η λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμη κατά την οδήγηση, ότι πρέπει να αξιολογούμε τις καταστάσεις, να προβλέπουμε τους πιθανούς κινδύνους και να λαμβάνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Εν τούτης, παίρνουμε φαίνεται κακές αποφάσεις, αποτυχαίνουμε να υποχωρήσουμε όταν πρέπει, θέλουμε να κάνουμε τους, αν μου επιτρέψετε, τους μάγκες, τους καμπόσους, και έτσι τι κάνουμε, παραβιάζουμε τα φώτα, δεν οδηγούμε στη σωστή λωρίδα, προσπερνάμε από την αντίθετη πλευρά, οδηγούμε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να συμβεί το μοιραίο. Είστε αισιόδοξος, καθώς έρχεστε σε καθημερινή επαφή με τη νέα γενιά, αν είστε αισιόδοξος στο κομμάτι της νοοτροπίας νέας γενιάς και από πού πρέπει να το πιάσουμε? Γιατί βλέπουμε ότι όσο και αν προχωρούν οι ενημερώσεις, οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις με επίκεντρο τα νέα παιδιά, τι βλέπουμε? Το αντίθετο αποτέλεσμα. Να σας πω για ποιο λόγο δεν είμαι καθόλου προσωπικά αισιόδοξος. Δεν έχει να κάνει με το προχωρημένο της ηλικίας μου σε καμία περίπτωση, έχει να κάνει με την εμπειρία μου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η προστιμή της εισαγγελία στέλνει στο εργαστήριό μας ανήλικους παραβάτες, ανθρώπους, δηλαδή παιδιά, δηλαδή, τα οποία έχουν κάνει διάφορες απαγορευτικές, διάφορα σφάλματα, διάφορους αντικανονικούς προσπεράσεις, χρήση του κινητού, και τους έχει συλλάβει η τροχαία. Αντί λοιπόν να πάρουν ένα πρόστιμο, τους φέρνει σε εμάς να τους ευαισθητοποιήσουμε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι παιδιά πάρα πολύ θυμωμένα,
πάρα πολύ εξαγριωμένα, τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να παρεύουμε με τρόπο αποτελεσματικό. Νομίζουμε ότι οι οικογένειές τους, το σχολείο τους, ο ευρύτερος, να μου επιτρέψετε να πω, πολιτικός και κοινωνικός παράγοντας, οι φορείς δηλαδή, οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί, θα πρέπει επίσης να εμπλακούν αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ με την εκπομπή σας, θα πρέπει να το κάνουν, να γίνει ευρύτερη πρακτική, δηλαδή για παράδειγμα τα κόμματα, τα πολιτικά, οι νεολαίες πολιτικές, οι σύλλογοι πολιτιστικοί, θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια πανστρατιά, να οργανωθούμε όλοι στην κατεύθυνση της αποτροπής, το να συμβεί ξανά το μοιραίο. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίζεται συνέχεια και να μετράμε ανθρώπους οι οποίοι χάνονται άδικα. Είστε σαφείς. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ και χαρά στο κουράγιο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.